Δημήτρης Πιτσώτης, ετών 19, κεντρικός αμυντικός. Μας κοιτάζεις από τα 191 εκατοστά. Είσαι το νέο μέλος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, συγκεκριμένα στη δεύτερη ομάδα μας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι σε έπεισε να κάνεις το δρομολόγιο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη? Ήταν μια εύκολη επιλογή. Ξέρω τόσα χρόνια πώς δουλεύει ο ΠΑΟΚ, σε ακαδημίες και γενικότερα. Ήταν εύκολη επιλογή, πιστεύω. Ποιο θεωρείς ως το μεγαλύτερό σου προτέρημα? Αν μιλάμε ποδοσφαιρικά, έτσι, πιστεύω ότι είμαι γρήγορος και ότι μπορώ να βγάλω την ομάδα γρήγορα μπροστά. Σε προσωπικό επίπεδο, σε ζήτημα χαρακτήρα? Όχι κάτι συγκεκριμένο, απλά πιστεύω ότι είμαι ηγετικός στο παιχνίδι μου και αυτά. Τρία προσόντα που πρέπει να διαθέτει κατά τη γνώμη σου κάποιος για να πετύχει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Σίγουρα δουλειά και να έχει δυνατό χαρακτήρα. Θέλω και ένα τρίτο. Να ακούει, να ακούει τους προπονητές και γενικότερα. Ποια είναι η πρώτη σου ποδοσφαιρική ανάμνηση? Πολύ παλιά, σπίτι μου, κλασικά, με τη γιαγιά μου έτυχε να ξεκινήσω να παίζω, στην αυλή. Αυτό. Θυμάσαι κάποια ιδιαίτερα απαιτητική στιγμή, δυσκολία που προέκυψε κατά τη διάρκεια αγώνα και πώς ανταπεξήλθες? Δεν θυμάμαι κάποια συγκεκριμένη, αλλά πιστεύω αν βάλεις στο μυαλό σου ότι μπορείς να το ξεπεράσεις, είναι εύκολο μετά. Κατάφερες να συνδυάσεις τον πρωταθλητισμό με το σχολείο? Στο βαθμό που μπορούσα και γινότανε, ναι. Πιστεύω το συνδυάσα καλά. Γιατί αμυντικός? Πιστεύω το ύψος μου και γενικά επειδή είμαι από μικρός, από τότε ξεκίνησα αμυντικός και έχει μείνει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Υπήρξε συμβουλή προπονητή σου που αγνόησες και στην πορεία του μετάνιωσες? Κάτι μεγάλο, μια μεγάλη αλλαγή, όχι. Δηλαδή μια μεγάλη συμβουλή, όχι. Υπάρχει κάποιος που θαυμάζεις? Ναι, σίγουρα την οικογένειά μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τόσα χρόνια με πηγαίνω φέρνω στο γήπεδο και αυτά, περιμένουν ώρες. Ναι, η οικογένειά μου. Τι προσδοκάς να έχεις πετύχει σε 3 μήνες από τώρα και μέχρι το τέλος της σεζόν? Σε 3 μήνες να έχω εγκληματιστεί τελείως, να έχω βρει τα πατήματά μου και αυτά, με τα παιδιά να έχω μπει στην ομάδα και στο τέλος της χρονιάς να πετύχουμε ομαδικά τους στόχους μας που θα θέσουμε. Σου ευχόμαστε όλα ψυχά, Δημήτρη. Και πάλι καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε.